Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο μάθημα σήμερα. Ένα κομμάτι ενός ρεπερτορίου που δεν το συνηθίζω, αλλά είναι ένα κομμάτι που μου ζήτησε ένας μαθητής μου εδώ στο Music Studies Παλαιό Φάληρο. Το κομμάτι είναι το «Όλοι μου λένε» του Γιώργου Παπαδόπουλου και είναι γραμμένο σε σύμφεση μινόρε. Επίσης κάτι διαφορετικό είναι το γεγονός ότι αυτή τη φορά θα δούμε το solo και όχι τις συγχορδίες του κομματιού, το οποίο παίζει και στην εισαγωγή, αλλά και στη μέση του κομματιού μετά από το ρεφρέν και προς το τέλος. Πάμε να ακούσουμε τη μελωδία πρώτα και μετά θα δούμε πώς παίζεται. Ελπίζω να μην παρεμβάλλετε, αλλά γίνονται δίπλα η condition του voice. Λοιπόν, όπως θα είδατε στη μελωδία, παίζω οριζόντια, δηλαδή δεν παίζω την κλίμακα μου κάθετα όπως θα μπορούσα εδώ πέρα. Αντιθέτως, ξεκινάω από αυτό το σημείο και κινούμε και στις δύο πλευρές οριζόντια. Μάλιστα, αν με έφτανε, γιατί έχω ένα σύμφεση εδώ πέρα, θα συνέχιζα πάλι προς τα αριστερά. Αυτό το κάνω γιατί το όργανο που ακούω, το είδος της μουσικής και όλα αυτά μου θυμίζουν πιο πολύ κινήσεις στην ίδια χορδή, ας πούμε ένα μπουζουκοειδές ίσως ή κάτι παρόμοιο, παρά μια ηλεκτρική κιθάρα για παράδειγμα που συνηθίζουμε με μια πεντατονική να παίζουμε κάθετα αντί για οριζόντια. Κάνε ένα βιντεάκι για να ανεβάσω. Κόψτε. Να μην σε πέρα. Γεια σου, τι κάνεις. Ξεκινάμε λοιπόν από το τέταρτο τάστο και παίζουμε 4-6-6, 4-6-7, 6-4-4-2 και εδώ ολοκληρώνεται η πρώτη μας φράση. Έτσι. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο με αφετηρία το δεύτερο τάστο, τη δεύτερη νότα, αυτό το ρέιφες για παράδειγμα, το οποίο όμως δεν θα παιχτεί μετά εδώ, αλλά προφανώς στο διπλά τάστο, έτσι δεν παίζουμε νότες που είναι εκτός της κλίμακας μας, άρα έχουμε... Άρα, 2, 4, 4, 2, 4, 6, 4, 2, 2, 1. Η επόμενη φράση είναι ακριβώς ίδια με αρχή την νότα ντο που βρίσκεται στο πρώτο τάστο. Άρα, 1, 2, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 1 και 3 στην από πάνω χορδή, στην τρίτη χορδή δηλαδή. Και τελευταία φράση. Μοιάζει με τις προηγούμενες, απλά είναι μικρότερη. Επομένως έχουμε 3, 5, 5, 3, 5, 6, 5. Αυτό που θα παρατηρήσουμε επίσης είναι ότι σε μερικά σημεία χρησιμοποιώ το slide. Επίσης υπάρχουν κάποια μιουταρίσματα ή κάποια στακάτο να το πούμε. Για παράδειγμα, παρακολουθήστε το σημείο που σταματάω. Πριν ολοκληρωθεί η φράση ήταν αυτό, έτσι, άρα... Άρα εδώ πέρα ήταν ένα στακάτο. Και τέλος θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια hammer-ons και pull-offs, γενικά legatos, για να το κάνουμε πιο ενδιαφέρον. Δηλαδή, ένα τυχαίο παράδειγμα. Για αυτήν την εκδοχή, πάμε να δούμε πώς θα ακουγόταν ή πώς θα παίζονταν το κομμάτι αν το παίζαμε κάθετα, ξεκινώντας από τη θέση που έχει για πρώτο δάχτυλο στο έκτο τάστο. Θα ξεκινάγαμε βέβαια με τρίτο δάχτυλο για να έχουμε το μη ύφεση. Εμένα δεν μου άρεσε στιλιστικά πολύ, αλλά θεωρώ ότι ένας πιο εύκολος τρόπος για να μάθουμε έστω τις νότες του κομματιού χωρίς τα διάφορα legato
Γι' αυτό και υπάρχει το διάγραμμα της ύφεση φυσικής μινόρε κλίμακας στην οθόνη σας. Αυτό ήταν λοιπόν όλο το βίντεο, ελπίζω να σας αρέσει. Θα εξακολουθήσω να κάνω κομμάτια όπως τα παλιά, έχω στο μυαλό μου διάφορα. Αν σας άρεσε, κάντε like, κάντε share και κάντε subscribe για να παρακολουθήσετε και τα υπόλοιπα μαθήματα που ελπίζω να ανέβουν σύντομα. Καλή συνέχεια σε όλους.